Στα θετικά αποτελέσματα που έφερε για την πόλη των Ιωαννίνων η Αποστολή Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιαννητών και Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γκόλας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Στάθης Σιούρτης. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως η κοινή συνέντευξη τύπου αναφορικά με την αποστολή στην Κύπρο μπορεί να ήρθε με μια μικρή καθυστέρηση, ωστόσο έχει σημειολογική σημασία. Ο κ. Μπέκας αναφέρθηκε στη συμφωνία που έκλεισε με την αεροπορική εταιρεία τους, η οποία μάλιστα έχει ήδη ανακοινώσει και τις πρώτες ημερομηνίες των πτήσεών της προς τα Γιάννενα τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Τόνισε ότι η συστηματική δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα μαζί με την περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο και την Ένωση Ξενοδόχων αποδίδει καρπούς και φέρνει το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Το γεγονός ότι δύο εβδομαδίες πτήσεις από την Κύπρο στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχουν μπει στο καλεντάρι του 2018 πλέον, είναι πολύ σπουδαίο και ιστορικό για την πόλη και το αεροδρόμιό της γεγονός, καθώς θα είναι οι πρώτες διεθνείς πτήσεις με προορισμό τα Γιάννενα. Η συστηματική δουλειά που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο και την Ένωση Ξενοδόχων αποδίδει καρπούς και φέρνει το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Για τη συμφωνία με την αεροπορική εταιρεία τους είχε προηγηθεί μια συστηματική δουλειά από την Ένωση Ξενοδόχων. Το κύρος της πολιτικής παρουσίας Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου συνετέλεσε αποφασιστικά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας η οποία φέρνει τις πρώτες διεθνείς πτήσεις στα Γιάννενα. Ο κύριος Μπέγκας στάθηκε και στο ζήτημα των καυσίμων, καλώντας την κυβέρνηση να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που η ίδια έθεσε. Για να συμβεί αυτό, δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να επιληθεί στην πράξη πια το ζήτημα της τροφοδοσίας με καύσιμα μέσα στο χρονικό διάστημα που η ίδια η πολιτεία έχει ανακοινώσει. Παρακολουθούμε το θέμα στενά και αναμένουμε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε δε στην συνολική προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων να βγει από την αφάνεια. Διοχής, κάτω από ένα κοινό σκοπό. Για πρώτη φορά όλοι μαζί συντονισμένα παλέψαμε για το παρόν και το μέλλον του αεροδρομίου. Δεν διεκδικήσαμε τίποτα λιγότερο από αυτό που αξίζει στον τόπο μας. Ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό αεροδρόμιο που θα καταστεί η διεθνή μας πύλη. Και νομίζω πως σήμερα δικαιούμαι να πω ότι καταφέραμε να βγάλουμε το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων από την αφάνεια και να τον κάνουμε να λογίζεται πια ως ένα βασικό εργαλείο υποδομής για την ανάπτυξη του τόπου. Κλείνοντας, έκανε ιδιαίτερη μνήμα και σε μία ακόμη παράμετρο της αποστολής στην Κύπρο, την διπλωματία των πόλεων, που για τον Δήμο Ιωαννιτών, όπως σημείωσε ο κ. Μπέγκας, στηρίζεται σε τρεις άξονες. Την τουριστική προβολή του προορισμού Ιωάννινα, την προβολή του Πανεπιστημίου μας και των δυνατοτήτων του, και τέλος την επιχειρηματική διασύνδεση των τοπικών μας επιχειρήσεων με αυτές άλλων πόλεων ανά τον κόσμο. Σε αυτή τη λογική συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης επεσήμανε την ανάγκη ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι ο λόγος που οι πτήσεις από τη Λάρνακα θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2018 και όχι άμεσα είναι η απουσία των δεξαμενών. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή με την πολιτική αεροπορία και τη διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών στα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να δώσουν σε μας αυτά που πρέπει για το αεροδρόμιο. Δηλαδή και οι δύο οι εταιρείες, και η BP και η ΕΚΟ που ενδιαφέρθηκαν να δώσουν το σύνθημα για να μπορέσουν να ετοιμαστούν για να βάλουν τις δεξαμενές. Σε μας που είπαμε ότι αναλαμβάνουμε πλήρως πλέον να φτιάξουμε των διαστάσεων 50 επί 80 χώρο για να μπουν αυτές οι δεξαμενές, και τρίτον να είμαστε σωστοί σε ό,τι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό βάλαμε και είπε ότι προσεχώς θα είναι έτοιμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θεωρεί τα δύο αεροδρόμια των Ιωαννίνων και του Ακτίου ως πύλες εισόδου για την Ήπειρο, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό των Ιωαννίνων έχει και γεωστρατηγική σημασία. Εμείς και τα δυο τα αεροδρόμια αυτά τα βλέπουμε ως πύλες εισόδου εκτός από την Εγνατία Οδό και την Ιόνια Οδό προς την
περιοχή μας και τα αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Όταν χρειάστηκε να κάνουμε επεμβάσεις για το αεροδρόμιο του Ακτίου, τις κάναμε σήμερα. Ασχολούμαστε και με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, γιατί το καθένα παίζει το ρόλο του και για τον τουρισμό και γενικότερα για την ανάπτυξη της Ηπείρου, αλλά των Ιωαννίνων έχει και μια άλλη διάσταση σε ό,τι αφορά και την περιοχή της Αλβανίας. Σκεφτείτε αύριο να γίνει παράδειγμα ένα άλλο αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή της Αλβανίας. Γι' αυτό είμαστε και αποφασισμένοι στο θέμα των Ιωαννίνων, που δεν έχει πλέον περάσει σε ιδιωτικά χέρια όπως πέρασε το αεροδρόμιο του Ακτίου, να έχουμε ειδική μέρημνα και με τους άλλους φορείς της Ηπείρου, ώστε να είναι ένα αεροδρόμιο αύριο ελεγχόμενο πλήρως για τα συμφέροντα της περιοχής μας. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γκόλας, αφού εξηρεί την συνεργασία όλων των φορέων που συμμετείχαν στην αποστολή στην Κύπρο, στάθηκε στην συστηματική δουλειά που είχε προηγηθεί εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων. Η Ένωση ως επαγγελματίες φρόντισε με τις επαφές της να φέρει την όλη συζήτηση σε ένα όριμο επίπεδο. Εκεί λοιπόν στη συζήτηση αποδείχθηκε ότι παράλληλα με εμάς, όπως όφιλε να κάνει η αεροπορική εταιρεία, είχε επικοινωνία με άλλες πέντε πόλεις στην Ελλάδα με το ίδιο ουσιαστικά αίτημα, δηλαδή κατά πόσο ήταν εφικτή η έναρξη πτήσεων προς το αεροδρόμιό τους. Αυτό που πλέον όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε είναι ότι έπειτα από την παρουσία μας εκεί και από την, μάλλον πιο σωστά, από την πιστική παρουσία μας εκεί και από τις προσωπικές συζητήσεις που έγιναν μεταξύ εταιρείας, περιφερειάρχη και δημάρχου, η μόνη πόλη που αυτή τη στιγμή είμαστε στα δρομολόγια της εταιρείας είμαστε εμείς, τα Γιάννενα. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πώς έρχονται τα αποτελέσματα, μέσω ποιων διαδικασιών έρχονται τα αποτελέσματα και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας σε αυτές τις συζητήσεις. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η διπλωματία των πόλεων, την οποία εφαρμόζει ο Δήμος Ιωαννιτών, είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος εξωστρέφειας με άμεσα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε τομείς όπως ο τουρισμός, το επιχειρήν και η παιδεία. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσία μας σαν πόλη, σαν περιοχή στο εξωτερικό. Θα ακολουθήσουν πολλά επόμενα, γιατί από τη στιγμή που άνοιξε ο δρόμος, από τη στιγμή που είδαμε αποτελέσματα, νομίζουμε ότι είναι ξεκάθαρη η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και θέλω να κλείσω ελπίζοντας ότι ακόμη περισσότερες τέτοιες παρουσίες θα έρθουν στο άμεσο μέλλον, ξεκινώντας με τη Γερμανία, και όπως επίσης ελπίζω ότι άμεσα θα έχουμε και νέες συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες, ίσως άμεσα με το Ισραήλ. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, Στάθης Κιούτης, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τα πολλαπλά ωφέλη που θα φέρει για την περιοχή αυτή η συμφωνία. Η Ένωση Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από τη συμφωνία που κάναμε πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο με την αεροπορική εταιρεία TUS. Θεωρούμε ότι τα ωφέλη από την συγκεκριμένη συμφωνία θα είναι πολλαπλά για την περιοχή μας, στους τομείς του τουρισμού, της παιδείας, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας και της ιατρικής περίθαλψης. Δεν σας κρύβουμε ότι εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει συνδυαστικά πακέτα με ταξιδιωτικούς πράκτορες της περιοχής μας αλλά και της Κύπρου, έτσι ώστε τους μήνες Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλη να φιλοξενήσουμε τουρίστες στην περιοχή μας, καθώς επίσης και σχολεία και σπουδαστές από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου. Στόχος μας είναι η συγκεκριμένη πτητική γραμμή να επιτύχει το στόχο της και γι' αυτό εμείς θα καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις.